Ο Νούφη εντοπίστηκε ιδιοκτήτης της κατοικίας όπου πριν το περιστατικό βρισκόταν δεμένος ο σκύλος. Εκδόθηκε νωρίτερα ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Οδηγήθηκε ψεύ στο κεντρικό αστυνομικό σταθμό για κατάθεση. Ανάφερε όμως ότι ο σκύλος ανήκει στο γιο του και όχι στον ίδιο. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος, με την αστυνομία να αναζητά τον ιδιοκτήτη του σκύλου για κατάθεση. Στο μεταξύ, στο παιδιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 9χρονο αγοράκι που δέχτηκε χθες το πρωί επίθεση από σκύλο, ενώ ποδηλατούσε στην οδό Καντάρα στην Πάφο, πλησίων της οικίας του. Ο σκύλος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε σπάσει την αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένος στην αυλή της οικίας του ιδιοκτήτη και βγήκε στο δρόμο. Το παιδί τρόμαξε, ανάπτυξε ταχύτητα για να απομακρυνθεί. Ο σκύλος το ακολούθησε και τον έριξε κάτω στο ποδήλατο, ενώ συνέχισε να το επιτίθεται. Δύο γυναίκες που περνούσαν τυχαία από την περιοχή προσέτρεψαν και βοήθησαν το παιδί, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο. Αυτές οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση αυτή τη χθεσινή με την επίθεση σκύλου σε 9χρονο αγόρι. Ναι. Είχαμε όμως ανοίξει και ένα άλλο θέμα νωρίς το πρωί, όπου σε ετοιμότητα θέθηκαν υπηρεσίες ασφαλείας στον αερολιμένα Πάφου μετά από σήμα κινδύνου που εξέβεμψε λίγο πριν από τις 8 το πρωί γαλλικό στρατιωτικό αεροσκάφος που ζητούσε την άδεια των αρχών για άμεση προσγείωση λόγω μηχανικού προβλήματος που παρουσίασε στον αέρα με τον ένα κινητήρα να είναι εκτός λειτουργίας. Το μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος με οκταμελές πλήρωμα προερχόμενο από την Ιορδανία προσγειώθηκε λίγο μετά τις 8 με ασφάλεια στον αερολιμένα Πάφου. Ο διάβλος του οποίου είναι κοινός με τη στρατιωτική βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία προσγείωσης του αεροσκάφους. Αυτό θα παραμείνει σε ειδικό χώρο στην αερολίμενα Πάφου προκειμένου να γίνουν από ειδικούς οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διορθωθεί βλάβη. Μάλιστα, είχαμε και ένα περιστατικό χθες στη Λάρνακα, στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Παρόμοια αεροσκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη, εκτελούσε πτήση από το Τελ Αβίβ. Με προορισμό το Ηράκλειο. Ευτυχώς όλα καλά. Προσγειώθηκε στην Λάρνακα λίγο μετά τις 7 και κανένας από τους 105 επιβάτες δεν κινδύνευσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιλίτσα, για την ενημέρωση. Πάμε στη Μαρίνα Σαββίδου, κυρίες και κύριοι, και πάλι, γιατί θα μας ενημερώσει.